Λοιπόν, σας το προαναγγείλαμε. Σιδερένια, κυρία Κανέλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Σας το χρώσταγα, με παίρνατε τηλέφωνο, με ψάχνατε, λέγατε την πραγματικότητα στον αέρα. Αν έχω να πω δύο κουβέντες για αυτό που πέρασα. Έχεις να πεις πολλές κουβέντες. Έχω να πω πολλές, αλλά δεν θα φάω πολύ χρόνο. Θα τον φάω μόνο και μόνο για να βοηθήσω οποιονδήποτε είναι στη θέση μου, είτε βρίσκεται μέσα στην εντατική, είτε είναι απ' έξω. Μέσωσε το γεγονός ότι πήγε στο νοσοκομείο αμέσως. Εγώ έπαθα μια πνευμονία. Έπαθα μια πνευμονία από αμέλεια. Είναι αυτό για το οποίο θυμώνω πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Έπρεπε να έχω κάνει το εμβόλιο για το πνευμονιόκοκο τις πενταετίες και μάλιστα το είχαμε πει την τελευταία φορά πήραμε καφέ. Που είναι για 23, έκανα το εμβόλιο για τον, για τον κορονοϊό και το αμέλησα. Πάω την πρωτοχρονιά κάπου και κολλάω πνευμονία. Παθαίνω πνευμονία από το πνευμονιόκοκο. Αισθάνομαι, είχα 39 πυρετό. Αισθάνομαι όμως μια δυσφορία στην αναπνοή. Επειδή εγώ με ξέρω. Εκεί πας απευθείας νοσοκομείο. Και όταν έχω δυνάμεις, σε εξαντλώ. Παίρνω τη γιατρίνα μου την Αθηνά τη Στούπη, τη λέω Αθηνά, το και το. Γυρίζει και μου λέει, και αυτό σημαίνει, έλα παιδάκι μου, μου λέει στο νοσοκομείο, να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, να μπαίνεις και να βγαίνεις. Εντάξει, δεν είσαι και 25 χρονών, έλα να το δούμε. Μπαίνω στο νοσοκομείο, πνευμονία, έλα που μαζί με την πνευμονία, κόλλησα και συγκητιακό ιό. Ο συγκητιακός ιός είναι αυτός που χτυπάει τα παιδάκια. Γιατί ήμουν την πρωτοχρονιά. Τρεις του μηνός μιλάμε, 3 Ιανουαρίου. Από παιδί κόλλησε. Από κάποιο παιδάκι προφανώς. Πρόσεξε τα παιδάκια, μπορεί να το έχουν και να μην αρρωστήσουν. Ναι, ναι, βέβαια. Να μην αρρωστήσουν. Ήταν και ένα-δυο μωρά. Ο συγκητιακός ιός με το τέτοιο ήρθανε και με λιώσανε. Όταν σας λέω με λιώσανε. Μπήκα την Τετάρτη στο νοσοκομείο. Την Παρασκευή έχουν ελέγξει, μην ξέρω, αξονικές με όλα. Την πνευμονία. Πνευμονία ήταν μικρή δεξιά κάτω. Εκεί που μου άφησε όμως, και το λέω αυτό για όποιον έχει περάσει κορονοϊό. Μια μικρή μαζίτσα, ο κορονοϊός που πέρασε, ο πρώτος, μάλιστα, πριν από τα αντιλητικά χάπια. Μάλιστα, λοιπόν. Εκεί με χτύπησε η πνευμονία. Μπαίνω μέσα και καταραίω, παιδιά. Έκανα βροχόσπασμο. Βροχόσπασμο σημαίνει ότι οι βρόχοι, που δεν έχουν την ελαστικότητα ένας καπνιστής από αυτές που έχει ένας υγιής άνθρωπος, έκανε έναν σπασμό και δεν ξανανάπνευσα. Δεν έχεις τασάκι δίπλα σου, βλέπω. Δεν έχω, δεν έκοψα το τσιγάρο. Εσύ? Ναι. Δεν σε πιστεύω. Δεν με πιστεύει κανένας. Δεν με πείστε πόσα, πόσα πακέτα κάπνιζε ούτε οι άνθρωποι τη Επιτροπή. Κάπνιζα 3 και 4 πακέτα την 4 ημέρα. 4 πακέτα την ημέρα. Ακούστε, με διασωλήνωσαν ενώ δεν ήθελα να διασωλήνω. Διασωλήνωθηκε. Μπήκε σε εντατική. 10 μέρες. Στην εντατική. Έλεγε μη με διασωλήνωσετε. Δυστυχώς για μένα. Γιατί τη χαζομάρα την έλεγα. Και ευτυχώς δεν με ακούσανε. Πόσες μέρες έμεινε στην εντατική? Έμεινα 11 μέρες στην εντατική, 9 διασωληνωμένες, 9 νύχτες. Πριν μας περιγράψεις. Δοκιμάσανε να με σηκώσουν, θέμα... προσέξτε. Άντεξαν τα νεφρά μου, άντεξε η καρδιά μου γιατί, και κυρίως άντεξε το σηκώτι μου στα χάπια γιατί δεν πίνω. Εάν έπινα, είναι σίγουρο ότι δεν θα ζούσα. Το λέω εδώ για να μ' ακούνε. Το λέω για να μ' ακούνε. Σε είχαν για ετοιμοθάνατη μέσα στο νοσοκομείο? Δύο φορές ήταν σίγουρο ότι δεν. Κοίταξαν τις κανονικά από το συγκητιακό, έπρεπε να βγω από το βροχόσπασμα, έπρεπε να βγω σε 3 μέρες. Γιατί γλίτωσε, Λιάννα? Γιατί γλίτωσα. Πρώτον ήθελα, φαίνεται, και το δεύτερον προσεύχομαι. Και τρίτον είχα και κόσμο που με αγαπάει δίπλα. Προσευχόσουμε. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο. Όποιος μπει στην εντατική, πρώτα απ' όλα έχει αθέτου εμπιστοσύνη. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Σας το λέω με σπαραγμό καρδιάς. Γιατί εγώ ανήκω σε αυτούς που άκουγα μέσα στην εντατική. Άκουγα τα πάντα. Ήσουν διασωληνωμένοι. Άκουγα τα πάντα. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν βυθίζονται βαθιά. Και ειδικά τις 2 μέρες που δοκιμάσανε να με επαναφέρουν, μετά για να με ξανακοιμήσουν, γιατί δεν μπορούσαν να με επαναφέρουν, δεν μπορούσαν να πνεύσω μόνοι μου και με κρατήσανε. Και το 9 μέρες για τέτοιο που είχα εγώ πράγμα είναι ήδη πολύ. Πόσα κιλά έχασες? Έχασα 14 κιλά μυϊκή μάζα. Και αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο και κομψό για τις κυρίες που θα με ακούσουν, αλλά πιστέψτε με, όταν βγήκα από την εντατική. Για 2 ή 3 μέρες να είναι καλά οι φυσιοθεραπευτές. Όχι. Δεν μπορούσα να σηκώσω το χέρι μου να πατήσω το κινητό. Ήρθε το παιδί μου να το δω και βάσταγα το χέρι μου για να μην δει το τρέμουλο, για να του ακουμπήσω το κεφάλι. Λιάννα, τι εννοείς, είχες αίσθηση των πάντων μέσα στην εντατική? Δυστυχώς άκουγα τα πάντα. Τους γιατρούς, τους ανθρώπους που έρχονται στο περισσότερο, χρονικό διάστημα. Έβλεπα και φιάλτες πάρα πολλούς. Αλλά ξέρετε κάτι, είχα την ανάγκη να νιώσω επαφή με τον έξω κόσμο. Θα σας αποκαλύψω κάτι τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν είναι οι άνθρωποι σας στην εντατική, μη βγάζετε απάνω τους το άγχος σας. Μη βγάζετε τη στεναχώρια σας.
να τους βλέπετε, να τους λέτε ωραία πράγματα. Εμένα με σώσαν άνθρωποι που μου λέγανε τι καλά που είναι, ξέρω εγώ, το παιδί μου. Τι καλά που είναι ο ένας. Μέχρι και τι καλά που είναι ο άλλος. Σου λέγανε. Μου λέγανε για τον Παναθηναϊκό. Μου λέγανε αστεία αυτό το πράγμα. Και καταλάβαινες εσύ. Ναι, με βοήθησε και καλά, με βοήθησε και η μουσική, τώρα, παιδιά. Με όχι, παιδιά, με βοήθησε. Είσαι μουσική. Και κανέλη τώρα. Δεν το λέω εσύ. Σε οποιονδήποτε βρεθεί σε δύσκολη άκουγες κατάσταση στο νοσοκομείο, στο κεφάλι μου. Αλήθεια. Το λέω σε οποιονδήποτε. Θυμηθείτε τις ωραίες στιγμές της ζωής σας. Θυμηθείτε τις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής σας. Θυμηθείτε τα καλά πράγματα. Ακούστε στο κεφάλι σας να θέλετε να ζήσετε. Εγώ, παιδιά, ήθελα να ζήσω. Αυτό με έσωσε. Θα σου αποκαλύψω κάτι. Κατάφερα ένας να ζήσω. Ένας κοινός μας γνωστός, όταν επικοινώνησα για να μάθω την κατάστασή σου, μου είπε ότι δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τα πάντα. Όχι, όχι. Πήγα και ήρθα, Μανούλα μου. Μην το λέμε πολύ απλά. Πήγα και ήρθα. Είχαν έτοιμη. Πάμε τώρα στην ουσία. Συγκητιακός ιός έχει εμβόλιο. Στην Αμερική όλα τα παιδιά εμβολιάζονται. Υπάρχει εμβόλιο και για ενήλικες. Στην Ελλάδα δεν έρχεται, γιατί είναι ακριβό. Κόβω φλέβες τώρα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ή δεν τις κόβω. Όχι, δεν υπάρχει. Και δεν έρχεται, γιατί είναι ακριβό. Που αν ερχόταν μαζικά θα ήταν και φθηνότερο. Έκκληση στον Άδωνη. Τώρα, στον οποιονδήποτε υπουργό υγείας, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, τώρα τη χάνει να είναι ο Άδωνης. Φέρτε το εμβόλιο για το συγκητιακό ιό. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να το κάνουν. Μαθαίνω μετά από τη Βίκη την Κατσαόνη, που είναι και στην Επιτροπή Κοψίματος του Καπνίσματος, ότι αυτός ο ιός έχει φυσιολογικά 16% θνησιμότητα. Καθώς καταλαβαίνετε, σε έναν καπνιστή, σε έναν ευαίσθητο, σε κάποιον με ένα υποκείμενο νόσημα κτλ. Τώρα, εγώ το τσιγάρο δεν το κόψα γιατί αρρώστησα. Το κόψα γιατί όταν συνήλθα. Εγώ το περίμενα. Και είχα το κέρδος της ζωής, ακούστε με. Πρώτα απ' όλα έχω καπνίσει για μια ζωή. Έχω κάνει τόση για κατάθεση. Δύο ζωές, που έχω καπνίσει για τέτοιο. Είχα λοιπόν το χέρι μου έτσι, με βλέπουν φίλοι και γνωστοί και γιατροί. Μου λέει, τι κάνεις? Λέω, αναπνέω οξυγόνο. Έτσι το κόψε και ο πατέρας μου. Μου λέει, τι εννοείς? Εντάξει, έκοψα το τσιγάρο. Δεν με πίστεψε κανένας. Περνάνε 5 μέρες, δεν με πιστεύει κανένας. Περνάνε 20 μέρες, δεν με πιστεύει κανένας. Περνάνε 30 χωρίς υποκατάστατο. Και εδώ αρχίζει το λάθος. Έρχεται η Κατσαόνη στο να με δει και γυρίζει και μου λέει ότι κάνεις λάθος πολύ μεγάλο που το κόβεις χωρίς βοήθεια νικοτίνης. Γιατί η νικοτίνη, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, τώρα τα μάθα. Προσέξτε τώρα, άνθρωπος ο οποίος καπνίζει, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, ο οποίος πλακώνει. Καπευθυνθείτε στις επιτροπές καπνίσματος που υπάρχουν στα νοσοκομεία, στις ομάδες. Και τι έκανες? Λοιπόν, μου έδωσε νικοτίνη, μου έβαλε μάλιστα να πάτσει και μου έβαλε πολύ, γιατί νόμιζε ότι πολύ και δεν το χρειάστηκα. Μου είχε δώσει ένα inhaler μικρό, το οποίο το έχω στο χέρι. Για να παίρνω δόσεις νικοτίνης, η οποία αποβάλλεται από τον οργανισμό. Δεν μένει. Για να πάω normal και να μην έχω ξεστενοεξάρσεις. Λοιπόν, καπνίζουν φίλοι μου γύρω-γύρω, δεν με νοιάζει. Ζω σε περιβάλλον που αρκετοί άνθρωποι καπνίζουν. Το έκοψα. Αυτό το οποίο έκανα ήταν, έκανα ό,τι μου είπανε. Όταν ήρθε ο Φώτης ο Λόντος για να μου κάνει τις ασκήσεις, υπάρχει άνθρωπος στην ηλικία μου, ο οποίος δεν είχε το πείσμα το δικό μου, έχει περάσει 1,5 μήνας και δεν έχει σηκωθεί. Εγώ σηκώθηκα, παιδιά, την πέμπτη μέρα. Καλά, την πέμπτη μέρα περπάτησα. Ανεβοκατέβαινα σκαλιά, με κόπο, με δυσκολία. Μου είπε να κάνω ασκήσεις, τις κάνω. Μου είπε να κάνω αναπνοές, τις κάνω. Φόβο ένιωσες, Λιάννα? Φόβο. Καλά, πάνω μου τα έκανα. Τι είναι αυτά που λέτε? Όταν μπήκα μέσα και κατάλαβα τη διασωλήνωση, το μόνο πράγμα που ψιθύρισα, γιατί ήταν η ελάχιστη στιγμή που είχα συνέστηση, κοιτάξτε το παιδί μου, εγώ πεθαίνω. Σοβαρολογείς? Ξέρεις κανέναν υγιή άνθρωπο να θέλει να πεθάνει? Και ακούω τώρα. Ένας δολοφόνησε, ο άλλος έκανε, ο τρίτος πέταξε μια πέτρα. Συμμορίες βγαίνουνε, σκοτώνουνε τα παιδιά. Έρχονται οι Παλαιστίνοι και είναι στην ουρά. Εγώ εξεγέρθηκα στη Ρουάντα όταν στη σειρά τσακώθηκαν κάποιοι, αν το θυμάσαι, το είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, και τους βάλανε πρόστιμο ποινή, επειδή δύο τσακωθήκανε, ένα χιλιόμετρο πέρα και παίρνανε πληγούρι για να φάνε. Και δύο τσακωθήκανε και ήρθε το ΝΑΤΟ τότε εκεί και τους είπε ότι μία μέρα δεν θα πάρετε καθόλου τροφή, ως ποινή. Και έγινε έξαλλη, έτσι μπήκα στην πολιτική, παιδιά. Το 92 μπήκα για να παλέψω αυτό. Να σου ρωτήσω κάτι. Και τώρα τους βομβαρδίζουν και δεν έχετε σηκωθεί. Δεν έχετε βγει στους δρόμους. Δεν έχετε πάει παραπέρα. Μετά τα Τέμπη και τους νεκρούς σας, που τους θρυνούμε όλοι μας, τους νεκρούς μας. Σε ένα κράτος όπου το να κινηθείς είναι επισφάλεια. Το να δουλέψεις είναι επισφάλεια. Γεμάτο εργατικά ατυχήματα. Μαζικά μέσα μεταφοράς επικίνδυνα. Που κανένας δεν κάνει αυτό που πρέπει, γιατί δεν είναι η πολιτική προσανατολισμένη στον άνθρωπο.
Και μου λες εμένα, αν φοβήθηκα ή αν ήθελα να ζήσω, δεν πρέπει να είναι μοναχική. Η μάχη για να ζήσεις δεν είναι μοναχική. Εμένα με σώσαν οι άνθρωποι γύρω μου που με αγαπούσαν. Με σώσαν οι σύντροφοί μου που με προφυλάξανε. Με σώσαν οι σύντροφοί μου και οι άνθρωποι που με αγαπάνε. Είναι, ακούστε με, η συμπαράσταση, η έννοια σύντροφος δεν είναι αστεία υπόθεση. Δεν μπορεί να την εξτομίζεις σε ένα συνέδριο ή οπουδήποτε αλλού ή σε μια παράσταση για να το παίζεις. Είναι η κανονική, Λιάννα, παιδιά. Ότι έννοια σύντροφος είναι κάτι που το λέμε γιατί είναι ιδιότητα αριστερή. Δεν είναι ιδιότητα αριστερή. Είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Το ζητούμενο λοιπόν σε μένα... Ειδικά στα ζόρια. Αξιοκορίτσι μου. Στα ζόρια. Στο λέω με όλη την αγάπη του κόσμου. Θα μπορούσες να είσαι και κόρη μου. Στο λέω με όλη την αγάπη του κόσμου. Εμένα σύντροφος δεν είναι να το νιώσω και να το εισπράξω. Το έχω εισπράξει αφιδόλευτα από τους ανθρώπους του ΚΚΕ 30 χρόνια τώρα. Είναι πως θα είμαι εγώ σύντροφος για τους άλλους. Γι' αυτό ήθελα να ζήσω. Γιατί έχω πράγματα να κάνω. Σ' άλλαξε το γεγονός ότι πήγες και ήρθες δύο φορές, τρεις. Δυστυχώς έχω ξαναυπάρξει στη ζωή μου σε αυτή την κατάσταση. Ναι, μαλάζει. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη. Μαλάζει, ναι, είναι η πιο δύσκολη. Δεν είχα υπολογίσει ποτέ στη ζωή μου θα κάνω εντατική. Έχω μπει 500 φορές στο νοσοκομείο, εντατική δεν έχω πέρα. Διασωλήνωση, εντατική. Όχι, όχι. Και ακούω ανθρώπους που διασωληνώνονται. Η Λιάννα είναι διαφορετική. Ναι, είναι. Είναι πιο δυνατή. Σαν να έχω κάνει restart είναι. Είμαι πιο πεισματάρα αυτή τη στιγμή. Είσαι και πιο γλυκιά τώρα. Είμαι πιο έξαλλη με αυτά που συμβαίνουν. Είσαι πιο γλυκιά. Πάντα. Ως άνθρωπος. Ναι, ρε, εμείς που είσαι. Το ρε, το ξέρεις γιατί είναι τώρα. Μα πες ρε, ό,τι θέλεις. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Τώρα, τόσα χρόνια. Αλλά βγάζεις. Δεν ζει κανένας μονάχος του. Αν σε πνίξει η μοναξιά, θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις και χωρίς να είσαι στην εντατική. Αν έχεις πράγματα να κάνεις, αφορούν τους άλλους. Δεν είναι δυνατόν να μην νοιαζόμαστε για τους άλλους. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Προσέξτε το, η πανδημία έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Έχει φέρει βία. Έχει φέρει υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής. Συνηθίσαμε το θάνατο και τον κάναμε αριθμό. Ξέρεις τι γράφω αύριο στο ριζοσπάστη. Ότι οι αριθμοί δεν είναι οι ίδιοι. Για πείτε μου, τι λέτε όλοι σας. Όλοι σας, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Δεν τη λένε. Χίλιοι Παλαιστίνοι νεκροί δεν μετράνε όσο ένας Ισραηλινός μετράνε. Δεν μετράνε όσο χίλιοι Ισραηλινοί. Χίλιοι Αφρικάνοι νεκροί δεν μετράνε όσο χίλιοι Ουκρανοί νεκροί. Πάμε στον αριθμό 57, Λιάννα. Ναι, πάμε στον αριθμό 57. 57. Πάμε στον αριθμό 57. 57 νεκροί. Πάνε να καλύψουν κάποιοι αυτή την ιστορία. Ναι, υπάρχει μία τάση. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια λαϊκή λέξη, δεν θέλω να την πω, που αρχίζει από κάπα. Ένα μπουρδούκλο μισθό, πώς το λένε, ημερομηνιακό. Σου θυμίζω ότι την απόπειρα, για παράδειγμα, ο υποστηρικτής της κυβέρνησης που λέγεται Πασόκ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που κοντεκτείνει να γίνει και αυτός υποπόδιο της κυβέρνησης, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό το οποίο αρνήθηκε την πρόταση του ΚΚΕ να γυρίσουμε πίσω 15 χρόνια από τον καιρό της ιδιωτικοποίησης. Να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Δεν μπορεί για την κατάσταση στα τρένα να φταίει 6 μήνες, 1 μήνας, 2 μήνες, 3 μήνες, 5 χρόνια, 6 χρόνια. Φταίει από τότε που έγινε η ιδιωτικοποίηση, έγινε αυτό που εκεί έγινε. Εκεί δεν χάνε την μπάλα όμως. Όχι, δεν χάνε την μπάλα. Αντί να πας δεν χάνε την μπάλα, έχουμε ευρωπαϊκά. Τα τελευταία χρόνια. Όχι, όπου έχουμε ευρωπαϊκά στοιχεία, κορίτσι μου. Έχουμε ευρωπαϊκά στοιχεία. Στην Ευρώπη τα έχει δώσει το ΚΚΕ, τα έχει πει στην Επιτροπή. Ο τρόπος που άνοιξε η Επιτροπή, ο τρόπος που έκλεισε. Δεν λες που άνοιξε. Και δεν λες που έγινε η κουβέντα αυτή που έγινε. Δεν λες που τώρα αρχίζει ο κόσμος και το συνειδητοποιεί τι σημαίνει να είσαι σε δημόσιο μέσο όπου στόχο έχει το κέρδος. Άμα βάλεις το κέρδος μπροστά, για να πάμε στην ουσία της πολιτικής, άμα βάλεις το κέρδος και τη ζωή της Λιάννας, του Κώστα, του Νίκου, της Μαρίας, του Γιώργου. Στον κάτω-κάτω της γραφής, εγώ έχω ζήσει και μια ζωή, έτσι. Έχουν περάσει και χρόνια πίσω. Τι να πω εγώ τώρα στη μάνα που είχα στο παιδί της 25 χρόνια. Τι να πω σε αυτόν που είχα σε τη γυναίκα του 30. Είχαμε μια μάνα πριν που λέει. Το ξέρω, δεν το αντέχω. Να σου πω κάτι. Πίστεψε με, δεν το αντέχω. Οι γονείς, Λιάννα μου, από την πρώτη μέρα μετά την τραγωδία, έχουν βάλει μια σειρά από ζητήματα συγκεκριμένα, ναι, με δικού του. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην γίνουν αντικείμενο, πρόσεξε, μικροπολιτική στο όλο το ζώο. Όχι, απαντήσει θα πάρουν. Όχι, όχι. Και αυτό που λε. Θα φροντίσουμε εμεί. Σου απαντώ ομά, το ΚΚΕ. Όπως είδες και χθες ζητήσαμε. Επανασύγκληση της Επιτροπής. Επιγόντως και η Κομινάκα και ο Καραθαλόπουλος. Δεν μας νοιάζει. Λένε όχι. Μα και στο νομοσχέδιο για την παιδεία λένε όχι. Εμείς θα εφαρμόσουμε αυτό που είναι πραγματικά το δίκαιο. Δεν θα περάσουν ορισμένα πράγματα. Όπως και δεν περάσανε πολλά χρόνια. Να μην γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Εντυπωσιοθυρίας, γιατί τώρα κοίταξε να δεις. Πέφτουν κόμματα τα οποία δεν έχουν πολιτική για τα τρένα, ακολουθούν τυφλά την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν το ΠΑΣΟΚ, σαν το ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζουν
διάφορες δράσεις και ενισχύσεις και δεν είναι διαφανές το κριτήριο με το οποίο το κάνουν. Δεν είναι από τον πόνο. Γιατί αν ήταν από τον πόνο, αυτοί που κυβέρνησαν και έχει κυβερνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια, μαζί με την ακροδεξιά, δεν έχει καμία σημασία, εγώ σας λέω, μαζί με την ακροδεξιά, και είναι η Δημοκρατία, έχει ήδη πίσω τις άλλα 5 χρόνια, δεν μπορεί να μου το πει. Το Πασόκ, μην το συζητήσουμε πόσα χρόνια είχε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξαφνικά όλοι αυτοί τους πήρε ο πόνος για τους 57, όταν στη δική τους βάρδια δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Η εξεταστική μπορεί να γίνει τώρα προανακριτική. Μπορεί, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη και το ζητούμενο είναι τι θα αποκαλυφθεί, πώς θα αποκαλυφθεί. Στην και κορίτσι τι μου, κάναμε, Λιάννα. Ποιος θα πάρει. Τόσες εβδομάδες τι κάναμε. Άκουσε με. Αν οι εξεταστικές γίνονται για να αποποιηθεί κάποιος των ευθυνών του, εντάξει. Πάντα έτσι δεν γινόντουσαν. Μα το έχει πει 500 φορές το κουκουέ. Ποια είναι η σημασία. Σημασία είναι να έρχονται πράγματα στην επιφάνεια και να έρχεται η δικαιοσύνη να το πάει παραπέρα. Βέβαια, αυτή τη φορά λίγο καλύτερα πάμε από πλευράς χρόνου στη δικαιοσύνη. Άργησε. Δεν είμαστε, ναι, αλλά δεν είμαστε σαν το μάτι. Μόλις προχτές. Όχι, όχι. Ναι, δεν είμαστε σαν το μάτι. Πρόσεξε όμως. Ναι, ναι, κατάξει. Είναι τραγωδία εγώ αυτή τη στιγμή και όλοι μας να λέμε ότι το αυτονόητο, το αυτονόητο δηλαδή που δεν άργησε πολύ και άργησε λίγο, είναι σωστό. Πρέπει να υπάρχει παροχή όλων εκείνων των δυνατοτήτων και των εγγυήσεων για να δουν τα πράγματα σωστά. Και θα έρθει η δικαιοσύνη. Και να αποδώσει ευθύνες. Και θα έρθει μετά η ουσία του πράγματος και θα σου πει ο άλλος. Εγώ εφάρμοσα τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφάρμοσα την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήρα τη χρηματοδότηση με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σου δώσω την αποζημίωση που έχουν δώσει σε άλλα τρένα Λιάννα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αίσθηση στην κοινωνία. Γιατί πέραν η αίσθηση στην κοινωνία είναι κάτι που δημιουργείται τεχνητά. Η αίσθηση στην κοινωνία. Θυμήσου τις γυναικοκτονίες. Όταν προσπαθεί να καλύψει κάποιον, είτε είναι πολιτικό πρόσωπο, είτε είναι επικεφαλής ενός οργανισμού, είτε είναι οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που πρέπει να μας πληγώνει. Το ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Όσο ο καπιταλισμός. Θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι στη φύση του καπιταλισμού. Μαράκι μου γλυκό, η φύση του καπιταλισμού είναι εγώ θα βγάζω κέρδη, εσύ θα πεθαίνεις. Όμως με μια προϋπόθεση. Περίμενε. Εσύ θα πεθαίνεις, ναι. Πρόσεξε. Εσύ θα πεθαίνεις, αλλά εγώ που είμαι καλός άνθρωπος θα σου δώσω μια καλή αποζημίωση και μπορεί να λάβω και τα παιδιά σου υποτροφία. Θα ορφανεύει το παιδί, και ο καλός καπιτάλας θα σου δίνει και 200 χιλιάρικα. Αν εσύ αποτιμάς τη ζωή έτσι. Γιάννα, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά ξέρεις τι, αν πας τώρα στη μάνα. Την κυρία Λάτα που είχαμε προηγουμένω και α πούμε, ξέρει τι φταίει, κυρία Λάτα που έχασε στην Κλαούντια που τη έχει κάνει τατουά στο δεν χέρι. Δεν το πει ποτέ αυτό. Που ήταν αριστούχο, μαθήτρια. Η κυρία Λάτα, φταίει ο καπιταλισμός. Είτε τη δώσει 300, είτε τη δώσει 500, είτε στήσει στον τοίχο το Σπίρτζι, το Βερελί και τον Καναχιλέα Καραμαλή και τον άλλον Καραμαλή και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Του βάλει στον τοίχο και του εκτελέσει. Το παιδί της δεν θα έρθει το πίσω. Ζήτημα είναι ο πόνος της δεν θα κατέβει. Λιάννα, ρωτήστε περίμενε. Τις μανάδες που χάσαν παιδιά. Το ζήτημα σε στη λεϊμάνα, είναι ο δεν πήγε να γοναζεί στο παιδί μου. Ότι όλο το σύστημα το κέρδος, μάτια μου. Ήταν γεμάτο τρύπες και κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Είχαμε ένα σύστημα ασφαλείας εκεί που θα έπρεπε να λειτουργεί. Δεν λειτουργούσε. Δεν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Δεν μου έχει κόστος το σύστημα ασφαλείας. Φυσικά και έχει κόστος. Από την ώρα που έχει κόστος θα μπει. Μπόνους μάλους. Κόστος κέρδος. Εδώ στρώνουν άσφαλτο και τους στρώνουν μισή για να βγάλουν λεφτά. Εδώ φτιάχνουν γέφυρα και κόβουν από αυτά για να τα κάνουν. Εδώ με θυμάμαι στα Τέμπη. Θυμάστε την κατολίσθηση στα Τέμπη. Θυμάστε. Μια κατολίσθηση στα Τέμπη. Ναι. Ωραία. Είμαι στην Επιτροπή στη Βουλή. Πάνε χρόνια. Αυτό σου λέω. Είναι αθεράπευτο αυτό το πράγμα, δεν ανατραπεί ως πολιτική. Και πάω και ρωτάω. Α, λέει, υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία. Α, λέει, υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία για να αποζημιώσει. Δεν ήταν από τα τραγικά πράγματα. Ωραία. Ψάχνουμε να δούμε την ασφαλιστική εταιρεία όλοι μας. Όλοι οι βουλευτές. Όλων των κομμάτων. Ξέρετε, βρήκαμε. Μια ασφαλιστική εταιρεία με 20.000 νομίζω μετοχικό κεφάλαιο, φάντασμα που δεν υπήρχε πουθενά. Αυτό τι είναι συνευθύνη. Μόνο εδώ έχουμε σύραγγες που έπρεπε να είναι διπλές και γίνανε μονές. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Έχουμε δρόμους. Από πού να το πιάσουμε. Που έπρεπε τώρα. Να είναι ανοιγμένοι και δεν είναι. Φίγω, εδώ έκανε. Δεν έχει πλήρη κάλυψη από την αποχέτευση το λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο λεκανοπέδιο της Αττικής φιλοξενεί το μισό πληθυσμό της χώρας και καπάκι τη λίμνη του Μαραθώνα που μας ποτίζει. Να για πιούμε να μην φεύγεις από τα Τέμπη. Δεν φεύγω από τα Τέμπη. Γιατί να φύγω από τα Τέμπη. Εγώ φεύγω από τα Τέμπη μόνο με το άγχος ότι πάμε στα επόμενα Τέμπη. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας δεν έχει να κάνει με τον... Πάμε στα επόμενα Τέμπη. Ακούω. Ναι. Εδώ έχουμε συγκλονιστικά πράγματα.
διευθύνων σύμβολος της Τρένοσε μέχρι το 2021, είχε πει για τα προβλήματα. Ο κύριος Τσαλίδης. Ο Τσαλίδης. Δεν κλείθηκε στην Επιτροπή. Λοιπόν, η Επιτροπή είναι μια παροδία, εντάξει. Δεν κλείθηκε. Η Επιτροπή είναι μια παροδία. Εμείς είχαμε πάρει τις επιστολές. Ξέραμε τι είναι. Έχω πάει περιοδία στον ΟΣΕ, ούτε ξέρω πόσες φορές. Ποιος σου είπε ότι δεν τα ξέραν οι εργαζόμενοι. Το ζητούμενο είναι ποιος ακούει τους εργαζόμενους. Σήμερα ο εργαζόμενος, αγάπη μου, με βάση το σύστημα που υπάρχει, εσείς περιμένετε να ακουστεί από την ώρα που του λένε ότι στις εκλογές του σωματείου του θα ψηφίζει με τηλεδιάσκεψη, που σημαίνει ότι εγώ είμαι το αφεντικό στη διπλανή πόρτα και σου λέω, πρόσεξε καλά, Νικολάκη, τι θα ψηφίσεις, γιατί αύριο δουλειά δεν έχει εδώ. Μετά, με δουλεύετε. Με δουλεύετε. Έχουμε δεχτεί πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα. Αν είχαμε γερά σωματεία τα οποία παίρνουν αποφάσεις, αυτά που λένε τα σωματεία και δεν τους ακούνε τα αφεντικά, θα ήταν εφαρμοσμένα στην πράξη. Λιανά, θα κατεβάζανε χέρια. Αν είχαμε πόδια, γερά σωματεία, δεν θα ήταν και στο κέντρο ελέγχου οι άνθρωποι, οι σταθμάρχες που δεν θα έπρεπε να είναι. Όπως δεν ήταν. Δεν θα ήταν ποτέ στο τιμόνι του αεροπλάνου του γερμανικού που έπεσε γιατί ήταν παλαβός και είχε πρόβλημα ψυχικό. Δεν θα διαβεβαίωνε ο πιλότος, το θυμάστε, ο αρμόδιος, ότι είναι ασφαλή τα τρένα. Εάν είχε διαβάσει τις επιστολές που του είχαν στείλει, δεν θα έλεγε ότι είναι ασφαλή επειδή τα τρένα. Επειδή θαυμάζεται πολύ επίσης, την Ευρώπη. Στην και... επιστολή του, ένα χρόνο μετά αυτό το αδιανόητο δυστύχημα, θα έλεγε ότι θέλω να αρθεί η ασυλία μου για να δικαστώ. Η διαφορά μας ξέρει ποια είναι. Αυτό θα έλεγε. Ότι εσείς λέτε αδιανόητο. Γιατί αλλιώς μας εξοργίζει όλους. Εσείς το λέτε αδιανόητο και δυστυχώς εμείς το λέμε. Με αυτό το σύστημα αναμενόμενο. Σας θυμίζω ότι στη Γερμανία των τυπικών και καλών Γερμανών βάλανε πιλότους και το περάσαν από εξετάσεις που στουκάρισε το αεροπλάνο για ιδιωτικούς λόγους. Παλαβομάρας, το θυμάστε. Φίβο, ρώτησε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Παρ' όλα αυτά έχω μια ένσταση, μια ερώτηση. Αποκλείται να μην έχεις, αφού δεν είσαι εγώ. Έχει μια... είχε όμως την ευθύνη να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή και στη δική του πρόταση μπήκε η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή συγκεκριμένη είναι σχεδόν στα όρια της χειδαιότητας αυτά που συμβαίνουν. Έρχονται υπουργοί πριν από 25 χρόνια του ΠΑΣΟΚ και δεν έχουν έρθει οι συνδικαλιστές που λέγατε προηγουμένως ή ο διευθύνων σύμβουλος πριν από 3 χρόνια. Και σημαίνει. Αυτό και με ευθύνη του κ. Μαρκόπουλου. Δεν έχει ευθύνη και το ΚΚΕ που στη δική του πρόταση μπήκε η Νέα Δημοκρατία. Τι λες, να φταίει το ΚΚΕ. Δεν έχει ευθύνη και το ΚΚΕ, λέει. Για ποιο πράγμα. Στη δική σας πρόταση εξεταστική δεν πήγε και η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή εμείς συστήσαμε σε στήθη επιτροπή, έχουμε και την ευθύνη του πώς λειτουργεί. Προεδρεύουμε, Χριστιανέ μου. Δεν έχετε όμως. Προεδρεύουμε. Καμία. Αυτό δεν δημιουργεί κάποια. Καμία. Είναι σαν να μου λες τώρα. Αν κερδίσει ή δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, φταίει η Καλυθέα. Όχι, πλάκα μου κάνει. Στη δική σας πρόταση εξεταστική μπήκε η Νέα Δημοκρατία. Και είναι αποτελέσματα τώρα αυτά. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει ευθύνη, αλλά αν πιστεύετε ότι δεν έχει, εντάξει, το κρατάω. Εμείς να έχουμε ευθύνη που ζητήσαμε εξεταστική επιτροπή. Στη δική σας πρόταση εξεταστική. Και ενώ υπήρχε και η προανακριτική από τα άλλα κόμματα. Έτσι όπως ζητήσαμε. Έτσι όπως ζητήσαμε εμείς να γίνει, αν δεν γινόταν, δεν θα μιλούσαμε καν για προανακριτική. Γιατί η προανακριτική δεν θα κατέληγε πουθενά. Να μπούμε στον τρόπο ουσία, που λειτουργεί η ότι η εξεταστική έκλεισε πριν πάρει τα πορίσματα των εισαγγελέων. Ο τρόπος που λειτουργούν οι επιτροπές. Τι συζητάμε. Και την ίδια στιγμή λέει ο Άριος Πάγος, ερευνήστε τα πάντα, όλες τις καταγγελίες. Όπου βαφτίζουμε συνήθως το Φερετζέ σε μόδα. Λοιπόν, επειδή έχουμε και ευρωεκλογές μπροστά και επειδή αυτοί που θα πάνε έξω θα ξεπλύνουνε από τις βαλίτσες με τα λεφτά, ξέρεις τι εννοώ, μέχρι τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκληματικές. Από τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, μόνο να πω κάτι στον υπόλοιπο κόσμο για να καταλάβει ποιος ευθύνεται. Σας θυμίζω, η Ρωσία έκανε ό,τι έκανε, την πετάξαν έξω από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από την Ευρώπη πήρανε μέτρα, καλά κάνουν. Το Ισραήλ κάνει τα εγκλήματα και είναι σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Φίμπες, μίμπες, φίφες, τούτο, κοινό τάλο και του εξασφαλίζουν να παίζει και μπάλα σε ουδέτερο γήπεδο για να μπορεί ανενόχλητα να σκοτώνει. Ποιος φταίει για όλα αυτά, αγαπημένη Μουλιάνα. Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή. Να είσαστε τυχεροί, να μην σας λάχει ποτέ και να είσαστε απαιτητικοί, να κάνετε τα εμβόλια, να ακούτε τους γιατρούς σας και να κάνετε ό,τι μπορείτε και ακούστε από μια καπνίστρια. Μπορεί να πήγες και να γύρισες. Το πριν σας κόψει. Μπορείς να πήγες και να γύρισες, όπως είπες, αλλά γύρισες πολύ δυνατή. Κόφτε το πριν σας κόψει. Σ' αγαπάμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα. Πολύ, κυρία Κανέλη. Και οι αγώνες είναι μπροστά, γιατί το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί αφορά τα νιάτα. Πριν, θα μετά και μεθαύριο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.